Η λέξη κόφτη μπήκε για τα καλά στη ζωή μα μετά την τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup και τον αυτόματο μηχανισμό που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή η λέξη προέκυψε από τι συζητήσει, από τη διάσκεψη του Eurogroup που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Από ό,τι φαίνεται, ε, οι θεσμοί. Ή τρόικα όπως θέλετε πείτε τους. Έχουν αλλάξει οι ορολογίες. Αλλάζουν αλλά η ουσία είναι μία. Από ό,τι φαίνεται οι δανειστές μας ναι μεν να αποδέχτηκαν αυτές τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Ωστόσο όμως διατηρούν επιφυλάξεις κατά πόσο... Θα έχουν αποτέλεσμα. Τι σημαίνει όμω η λέξη κόφτη στην συγκεκριμένη περίπτωση, Και από μόνη τη η έννοια του κόφτη δεν χρησιμοποιείται για καλό, και ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για την οικονομία τη χώρα μα. Και αυτό είναι ο λόγο, κατά την εκτίμησή μα, που ήρθαν και είπαν: Ναι, μεν το αποδέχομαι, αλλά θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί σε περίπτωση που οι στόχοι αυτοί δεν επιτευχθούν. Διότι, όπω προείπα. Υπάρχει πλέον ένα αντιεπενδυτικό και ένα αντιαναπτυξιακό κλίμα. Σε περίπτωση που δεν επιτευθούν, θα είσαι υποχρεωμένη να έρθεις να κάνεις διέως μειώσεις των δαπανών σου. Το σίγουρο είναι πως τον κόφτη θα τον χρησιμοποιήσουν όπου θέλουν οι δανείστες και όχι η ελληνική κυβέρνηση. Οι θεσμοί έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι και το, και το, κόφτη. Και, και το κόφτη. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα, ό,τι θέλουν το επιβάλλουν. Και είναι αυτονόητο το επιβάλλουν